Το γεωγραφικό ανάγλυφο στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων φαίνεται ότι μπλοκάρει εντελώ τη διασύνδεση του νέου κριτικού αυτοκινητόδρομου με το οδικό δίκτυο τη ενδοχώρα, με εξαίρεση την πόλη των Χανίων αλλά και το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννη. Αυτό αποκάλυψε χθε κατά τη διάρκεια τη εκπομπή ώρα Εχμής, ο αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή. Θα διασυνδεθεί ο βόρειο οδικό ε, άξονα, ο νέο κωδικό αυτοκινητόδρομο με αυτέ τι περιοχέ. Θα υπάρχει δηλαδή και ένα αντίστοιχο σύγχρονο οδικό δίκτυο. Όχι. Αφού με ρωτάτε. Ο, ο, ο άξονα αυτό θα συνδεθεί με το εφιστάμενο δίκτυο καθέτων, το οποίο από τη στιγμή διαθέτει ενότητα. Όπω τόνισε ο κ. Καλογερή, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δρόμοι που περνάνε σε χίλια μέτρα υψόμετρο να διασυνδεθούν με τον κρητικό αυτοκινητόδρομο, κάτι που προκαλεί προβληματισμό στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Όμω δεν μπορούμε να πούμε ότι θα τραβήξουμε νέου άξονε. Θα ήθελα να τότε. βλέπουμε και την περιφερειακή ενότητα των Χανίων για να καταλάβουμε. Αυτό που, είναι που βλέπετε είναι θεατές. το κομμάτι του νέου ΒΟΑΚ Χανιά ε, Κίσαμο. Είναι η προαίρεση που λέμε του ΒΟΑΚ. Είναι εκτό των Χανίων Ηραχλίου. Mm -hmm. Είναι το κομμάτι το πρόσθετο του πρέπει σύμβαση παραχώρηση. Είχε μια πρόβλεψη για κάποια χιλιόμετρα επιπλέον. Ε, Ω ε, προαίρεση του του εργοδότη, λέει, του κράτου. Η προαίρεση αυτή λοιπόν πήγε στο κομμάτι αυτό, διότι δυτικοί, το Δυτική κριτή και ειδικά τα Χανιά φιλοξενούν τρει-τέσσερι προορισμού, ε, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι, έχουν τεράστια άνοδο. Καλύτερη εικόνα τη διασύνδεση των κάθετων αξώνων με τον κριτικό αυτοκινητόδρομο στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Το ίδιο ισχύει και για τον Αμαριώτικο δρόμο που mm -hmm. ήταν ο άλλος κάθετος, η άλλη κάθετος οδός του Ρεθύμνου όπου τώρα ξεκινά, έχει δημοπρατηθεί το έργο, τελειώνει η απαλωτρίωση και θα ξεκινήσει ένα μεγάλο τμήμα του από Ρεθυμνο μέχρι φράγμα ποταμών νέα χάραξη mm -hmm. και αυτό. Σε ό,τι αφορά δε, το δρόμο του Μιλοποτάμου που είπατε ε, έχουμε ε, ε, εντάξει στο νέο ΕΣΠΑ ε, καταρχάς έχει τελειώνει η μελέτη του δρόμου γαράζω Αξό Ανόγια, που είχε ξεκινήσει Ούχο. λίγο πιο παλιά επί νομαρχίας. Αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε ζητήσει και έχουμε διαβεβαιώσει όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλή, ξεκινώντα από την Αγία Πελαγία, έχουμε διαβεβαιώσει ότι θα, υπάρ θα υπάρχει ένα πλήρη κόμβο στην περιοχή τη Ακλάδα που τώρα το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αποκόβοντα την δυτική πλευρά τη Αγία Πελαγία, αναγκάζοντα λεωφορεία να κατευθύνονται ανατολικά από τον πρώτο κόμβο. Το οροπέδιο Λασιθίου και η Ιερά Πέτρα φαίνεται να έχουν μια ουσιαστική διασύνδεση με το νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, ερωτηματικό παραμένει αν ο νέο δρόμο φτάσει μέχρι την Σιτία. Δεν είναι ξεκάθαρο το χρηματοδοτικό πλαίσιο για το κομμάτι του δρόμου από την Παχιά Άμμο και πιο συγκεκριμένα από το Καβούσι Αφιένα Αγκαθιά. Είναι μια διαδρομή γύρω στα 21 χιλιόμετρα, όπου το κόστο είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια.